Νομίζουμε ότι είναι πιο ακριβές κάποιος να δώσει τον τίτλο στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου «Οδική ανασφάλεια με οδηγώντα συμφέροντα του κεφαλαίου». Με επικοινωνιακή διάθεση, εισπρακτική λογική, το κριτήριο του κόστους-οφέλους, το σχέδιο νόμου πάει ένα βήμα παραπέρα την υλοποίηση στρατηγικής των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή την εξασφάλιση και την αύξηση της κερδοφορίας τους. Στην κατεύθυνση της αλλαγής του στόλου των γιοταχή οχημάτων, με νέας γενιάς πράσινα οχήματα, πλησίαστα και τα λαϊκά στρώματα, τα μεγάλα οδικά έργα με κριτήριο τα σχέδια του κεφαλαίου για κόμβο μεταφορών και όχι για την ασφάλεια του λαού, με επαρχιακό δίκτυο σε κατάσταση αποσύνθεσης, με μήκη όπου θα λάβουν αδέη χρηματοδότηση για την συμμετοχή και προώθηση διαφόρων προγραμμάτων οδικής εκπαίδευσης που αναμένεται να μπει ως μάθημα στα σχολεία. Κατά τα άλλα, το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται και στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπει αλλαγή του τρόπου εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, με την εισαγωγή νέων εγχειριδίων, δημιουργία τράπεζας θεμάτων, κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης. Με περίοπτη όμως, πρέπει να πούμε, θέση την διασφάλιση ίσπραξης χαρατσιών και προστήμων. Κάτι σε σχέση με την οδική ασφάλεια, όσο και να το ψάξει κανείς, δεν μπορεί να το βρει. Γιατί είναι πανθομολογούμενο. Όλοι μιλούν για το σαθρό διάτριτο, αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο στο ζήτημα εξετάσεων οδήγησης που ο λαός το πλήρωσε αρκετά χρόνια και πάνω απ' όλα δεν εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια. Πρόκειται για ένα απόστημα που δεν σπάει, που συντηρείται και αυξάνει σε ένα πλήρως ιδιωτικοποιημένο μοντέλο με υπέρογκα ποσά που πληρώνει ο κάθε υποψήφιος οδηγός για το δικαίωμα να αποκτήσει άδεια οδήγησης, να την επεκτείνει, να την ανανεώσει. Η αδιαφάνεια και η διαφθορά είναι συνυφασμένες με αυτό το σύστημα που δημιουργεί την αντικειμενική βάση να δημιουργούνται και να ενισχύονται. Στον μηχανισμό θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, όσα πρότυπα και αν ενσωματώθηκαν προηγούμενα στη λειτουργία του, κυριαρχεί η διαφάνεια με υποβάθμιση συνολικά της οδηγικής συμπεριφοράς και την καθοριστική της επίδραση στην οδική ασφάλεια. Μιλάμε για ένα μηχανισμό που κυριαρχεί και θα συνεχίσει να κυριαρχεί η πελατειακή σχέση, ιδιαίτερα το γρηγορώσιμο και όχι η ουσιαστική εκπαίδευση για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντικειμενική εξέταση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται με τραγικό τρόπο στα τροχαία δυστυχήματα. Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 1.250.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις και εκατομμύρια περισσότεροι τραυματίζονται. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην απώλεια ζώων από τροχαία δυστυχήματα. Ενώ είναι προφανής η αναγκαιότητα αλλαγών στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται με διαφάνεια η ορθή εκτέλεση του εξεταστικού έργου και η συμβολή του στην οδική ασφάλεια, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με πρόσχημα τα προβλήματα στη διαδικασία διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, επαναφέρει με άλλη μορφή το θεσμικό πλαίσιο που όλοι συμφωνούν ότι είναι διάτριτο, θα πούν και οι φορείς. Τα προβλήματα παραμένουν, όπως είναι η αντιμετώπιση εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα της οδήγησης ως εμπόρευμα, η επιλογή ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας, η διατήρηση διάτριτων και αδιαφανών διαδικασιών, η υποστελέχωση των υπηρεσιών των διευθύνσεων μεταφόρων και των περιφερειών, όπως και σε άλλους τομείς του δημοσίου, που η κανονικότητά σας θα τη συνεχίσει. Αλλά και η γενικότερη αντιμετώπιση των όρων ζωής και εργασίας των ανθρώπων ως ζητήματα που υποτάσσονται στην κερδοφορία σε όλους τους τομείς. Και είναι χαρακτηριστικό το πως η περιφέρεια Αττικής, με πρόσχημα την αποσυμφόρηση και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, βρήκε τη λύση να εφαρμόσει διατάξεις Χατζηδάκη, επιτρέποντας την εργασία τις Κυριακές σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γέννη. Λύση είναι όμως, όπως λένε οι εργαζόμενοι και τα συλλογικά τους όργανα, να φτιαχτεί μια μόνιμη μεγάλη αίθουσα εξετάσεων με 200-300 θέσεις εξέτασης ηλεκτρονικών αντίστοιχα υπολογιστών, που θα λειτουργεί σε σταθερή βάση, εξοπλισμένη με όλα τα τεχνολογικά συστήματα που θα την καθιστούν άτρωτη σε παρεμβάσεις, κάτι που μπορεί να το προσφέρει αυτή τη στιγμή η τεχνολογία διαφυσβήτητα, ώστε οι θεωρητικές εξετάσεις να είναι αδιάβλητες. Λύση είναι να έχει κάθε σχολή εκπαίδευσης και ο κάθε υποψήφιος οδηγός ισότιμη μεταχείριση σε όλες τις φάσεις των εξετάσεων. Λύση είναι να μπορεί να εξυπηρετείται σταθερά και άμεσα ο κάθε εκπαιδευτής οδήγησης και υποψήφιος οδηγός. Γι' αυτό όμως κουβέντα η κυβέρνηση. Προσπαθεί να μας πείσει ότι η λύση στα προβλήματα και τα διέξοδα που οι πολιτικές τους επιλογές δημιουργούν είναι το τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων, η ισοπαίδωση όλων μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, είναι η διαιώνιση διάτριτων μεθόδων και εξυπηρετήσεων παντός τύπου. Συμπερασματικά, για αυτό το κομμάτι του σχεδίου νόμου για τα συγκεκριμένα άρθρα 1-32 πρέπει να πούμε ότι δεν αποδεχόμαστε εμείς την παραμονή
σε ένα διάτριτο σύστημα εξετάσεων οδήγησης που δεν υπηρετεί την οδική ασφάλεια και τις αρχές ασφαλούς κυκλοφορίας, με σεβασμό στους εργαζόμενους, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, δημόσιες πίστες εξέτασης, αξιοπρεπείς όρους εργασίας, εξεταστών και εκπαιδευτών, στελέχωση των υπηρεσιών, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση των εξεταστών και των οδηγών. Στα παρακάτω άρθρα, οι παρεμβάσεις στα ζητήματα των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών όχι μόνο δεν αγγίζουν τα πραγματικά τους προβλήματα, αλλά και τα διευρύνουν. Διότι παρά τις απίστευτες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως η ψηφιακή ταχογράφη, παραβιάζονται συστηματικά τα ωράρια εργασίας, δεν τηρούνται τα στοιχειώδη ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Επιτρέψτε μου, είναι πραγματικό έσχος, αντί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά και να βγαίνουν πιο νωρίς στη σύνταξη, αυτοί οι εργαζόμενοι κάτω από το βάρος των συντάξεων πείνας να τους πηγαίνετε στα 65 για τα σχολικά λεωφορεία και 69 για τα υπόλοιπα αστικά, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά οχήματα, υπηρετώντας έτσι τις μεγάλες ανάγκες λόγω της εκτείνασης του μεταφορικού έργου, της έλλειψης οδηγών, το χαράτσωμα για τις ανανεώσεις αδειών, την απομάκρυση από τη σύνταξη. Πραγματικά, αν δεν είναι αυτό εγκληματικό, τότε τι είναι? Είναι τραγέλαφος. Και τι σχέση έχει αυτό με την οδική ασφάλεια, να μου επιτρέψετε? Δηλαδή, να στέλνετε ανθρώπους αυτής της ηλικίας με αντικειμενικά μειωμένα βιολογικά αντανακλαστικά, τσακισμένους στην κούραση από τα απάνθρωπα ωράρια και συνθήκες, με σάπια οχήματα, σε δρόμους καρμανιόλες, να μεταφέρουν μαθητές, επιβατικό κοινό ή επικίνδυνα υλικά και βαριά φορτία. Καμιά φορά, με συγχωρείτε, αλλά δεν φτάνουν οι λέξεις για ακριβείς χαρακτηρισμούς. Έλεος όμως, δεν μας κάνει βέβαια και εντύπωση. Προλάβαμε να ακούσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόβλημα του να εργάζεται κάποιος μέχρι τα 69 του χρόνια είναι το πώς θα αποδείξουμε ότι έχει αντανακλαστικά ικανά να τον βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Είναι προφανές ότι ο νόμος Κατρούκαλος δεν επιτρέπει για άλλες αναφορές. Παρακάτω δίνεται η παράταση μέχρι 31 Δωδεκάτου των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών Συγκοινωνιακών Φορέων, το ΑΣΑ, στα ΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕΦ. Κύριε Υπουργέ, εποπτευόμενος συγκοινωνιακός φορέας είναι και ο ΟΑΣΤ, του οποίου η συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργαζόμενους έχει λήξει, όπως και στους υπόλοιπους φορείς, την 31 Δεκάτου του 2020. Εδώ θέλουμε διευκρίνηση, κύριε Υπουργέ, να την λάβουμε υπόψη στην κατάρθρο παρέμβασή μας, τοποθέτησή μας, γιατί δεν γίνεται και εκεί η παράταση. Είμαστε προφανώς αντίθετοι με οποιαδήποτε μισθολογική και εργασιακή περικοπή. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ, όπως και στους άλλους φορείς, τους εποπτευόμενους, από το 2015 και εδώ έχουν δεχτεί περικοπές από μείον 25 μέχρι και πάνω από μείον 40, ανάλογα με τη θέση και την ειδικότητα. Το λιγότερο πριν να κάνετε, κύριε Υπουργέ, σε αυτή τη φάση είναι να δοθεί αυτή η ελάχιστη παράταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Με την παρέμβαση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές που γίνεται κατά τα πρότυπα των ακτοπλοϊκών γραμμών, αξιοποιείται την εφεύρεση των άγωνων γραμμών, επιδοτώντας την άκουσον-άκουσον τη χασούρα, λέει, του επιχειρηματικού ομίλου. Όπως επιδοτήσατε και τη χασούρα των κατασκευαστικών ομίλων με 40 εκατομμύρια ευρώ για τη χασούρα που είχαν από το γεγονός ότι δεν κινούταν ο κόσμος στις εθνικές οδούς και δεν πλήρωνε διόδια. Ανοίγεται επίσης το δρόμο για την κατάργηση της αποκλειστικότητας του δημοσίου στη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής. Και όλα αυτά για την κερδοφορία μιας χούφτας παράσιτων στην οικονομία. Τα λίγα αυτά παραδείγματα φωτίζουν γιατί η ιδιωτική ασφάλεια δεν είναι ουδέτερη. Αποδεικνύουν πως ένα σύστημα με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος δεν θέλει και δεν μπορεί να διασφαλίσει εκείνους τους όρους για ασφαλείς λαϊκές μετακινήσεις. Η απάντηση του αστικού κράτους σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι η ποινικοποίηση, η ατομική ευθύνη και ο αποκλεισμός των λαϊκών στρωμάτων από το δικαίωμα στη μετακίνηση. Οι λαϊκές μετακινήσεις περιορίζονται ως αχρίαστες, ενώ ως απαραίτητες θεωρούνται μόνο οι μετακινήσεις για τις ανάγκες του κεφαλαίου και του κράτους του. Κερδισμένος από την πολιτική αυτή είναι το μεγάλο κεφάλαιο, εγχώριο και άλλο θα πω. Οι κατασκευαστικοί όμιλοι στα έργα οδικής μεταφοράς, οι εμπορικές αλυσίδες αυτοκινήτων, τα μονοπόλια που παράγουν αυτοκίνητα, σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που βλέπουν το δικαίωμά τους στη μετακίνηση να αποδομείται συστηματικά και να καλούνται συνεχώς να διαλέξουν ποιες ανάγκες θα θυσιάσουν. Το δικαίωμα δηλαδή σε φθηνή, γρήγορη, καθολική και ασφαλή μετακίνηση θυσιάζεται. Στον αντίποδα βρίσκεται η λύση που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και καλεί τα λαϊκά στρώματα να παλέψουν
για αυτήν. Ο επιστημονικός δηλαδή, κεντρικός σχεδιασμός των μεταφορών, με την κατάλληλη επιλογή μέσων μετακίνησης, η ανάπτυξη ενός πυκνού δικτύου μαζικής μεταφοράς, η κατάλληλη χωροθέτηση μονάδων και τόπων κατοικίας, η κατάργηση της εμπορευματικής λειτουργίας των οδικών αξώνων, η διασφάλιση φθηνών, ασφαλών και επαρκών αυτοκινήτων σε εργαζόμενους και στο λαό, η δυνατότητα διακοπής δραστηριοτήτων με κριτήριο την κοινωνική ευημερία, είναι οι πυλώνες που μπορούν να διασφαλίσουν ευθυνές, ασφαλείς, αξιόπιστες, καθολικές και ταχείες μεταφορές με την ασφάλεια και την ευημερία της ζωής των εργαζομένων και του λαού να αποτελεί στόχο. Θα αναφερθούμε βεβαίως πιο αναλυτικά στα ουσιώδη στην κατάρθρον συζήτηση και με αυτή την έννοια, με την προηγούμενη μας αναφορά, καταψηφίζουμε επί της αρχής το σχέδιο νόμου.